Έτσι και ο λόγος των Αποστόλων φωτίζει τους πιστούς και τους εκαθαρίζει από κάθε τι το αμαρτωλό. Διότι το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά μαρακώνει τις πυρές καρδιές, τις αναμορφώνει, κατακαίει τη σκουριά και ανάβει το εσωτερικό των ανθρώπων. Μια όρατη πνευματική φωτιά αγάπη και αφοσιώσεως προς τον Θεό, μεταβάλλει τις ανθρώπινες καρδιές σε θυσιαστήριο, όπου προσφέρονται πνευματικές θυσίες. Κάποια ιεραή μέρα και εμείς βαπτιστήκαμε και μυρωθήκαμε, λάβαμε με το Άγιο Χρήσμα της Φραγίδας του Αγίου Πνεύματος και πλημμυρίσαμε με τις ανεξυπνίαστες δωρεές Του. Αποκτήσαμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να γίνουμε άνθρωποι πνευματικοί. Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, ας κάνουμε μια αυτοεξέταση. Πόσο αξιοποιήσαμε τις θείες και ουράνιες δωρεές του Αγίου Πνεύματος, πόσο απαρνηθήκαμε την ματαιότητα του κόσμου, πόσο αφήσαμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα να μεταμορφώσει τη ζωή μας, να αλλάξει τις καρδιές μας, να αναγεννήσει τους πόθους και τα οράματά μας. Και επειδή όλοι μας ασφαλώς κάνουμε ό,τι ελάχιστα εργαστήκαμε στον εαυτό μας, ας κάνουμε μια νέα αρχή και ας παρακαλούμε καθημερινά το Άγιο Πνεύμα να μας κάνει πνευματέμορφους και πνευματοκίνητους. Ας το ζητούμε αυτό με πόθο στην προσευχή μας από τον Άγιο Θεό. Το Πνεύμα Σου το Άγιο μη αντανέλεις αφημών. Με τα φόβου Θεού.